μέσα από την καρδιά μου να σας πω ότι τις ακολουθίες που θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Έρχεται το πανηγύρι του ναού μας εδώ. Αυτός ο ναός, όλοι νομίζουμε ότι είναι Άγιος Χαράλαμπος. Είναι και Άγιος Χαράλαμπος στην ψυχή και στη συνείδηση του χωριού και του τόπου. Αλλά αυτός ο ναός γιορτάζει το Αγίο Θανασίου του Αθωνίου. Το γιατί δεν το έχω βρει ακόμη, τι σχέση έχει με την μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους, για να είναι αφιερωμένος σε έναν Άγιο που είναι Αγιορείτης. Φαίνεται μπορεί να είναι τίποτα μετόχη εδώ, κάθε με το Άγιο Όρος, και έμεινε να είναι σε αυτό το όνομα το Αγίου. Γιορτάζει στις 5 του μηνός το πρωί, 5 του μηνός, εμείς θα το κάνουμε αγνητμία παραμονή 4 του μηνός το βράδυ, 9 με 12 και μισή. Και όσοι θέλετε μπορείτε να κοινωνήσετε. Τώρα, δεύτερη αγνητμία θα έχουμε για το γέρο το Παΐσιο. Η μία αγνητμία θα είναι εδώ, η άλλη αγνητμία θα είναι στην Σαρακίνα 11 το βράδυ Ιουλίου προς 12. Και οι ακολουθίες τώρα των Αγίων Αποστόλων στις 29 θα λειτουργήσω εδώ το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί και στις 30 θα λειτουργήσω απέναντι. Θα εξομολογήσω ακόμα αυτό το Σαββατοκύριακο που θα μας έρθει και μετά θα ξεκουραστεί λίγο και ο παπάς για να είναι δυνατός από 1η Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου να εξομολογεί κάθε μέρα. Και θα δείτε και ποιες μέρες αν λείψω καμία Κυριακή, θα σας το πω και εδώ. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, η δεύτερη ενότητα, είναι ότι εδώ στα Άγια Λείψανα ένα κομμάτι Αγίου Λειψάνα, ένα τεμάχιο, είναι αφιερωμένο σε Άγιο που γιορτάζει σήμερα, στον Όσιο Δαβίδη της Θεσσαλονίκης. Και το τρίτο, θα σας πω για ένα βιβλίο που μου έχει γεμίσει την καρδούλα από το χτες που το πήρα. Είναι από την Μυτιλίνη, που αγαπώ και λατρεύω και έχει μπει στην καρδιά μου βαθιά. Είναι για τον Παπαφώτη, ο μονοχή τον λέει και ο μονοσάνταλος, με ένα ρούχο έβγαλε τη ζωή του όλη και με ένα παπούτσι. Ούτε καν δυο παπούτσια δεν είχε ζευγάρι, ένα παπούτσι μπορούσε. Και μάλιστα κάποια στιγμή που τον υποχρέωσαν, δεν στεμπορε τι άγιοι, πόσο απλή είναι. Τον υποχρέωσαν να βάλει παπούτσια και στα δυο τα πόδια, γιατί θα πήγαινε να υποδεχτούν τον Πατριάρχη στη Σμύρνη απέναντι. Και αυτός τα φόρεσε, το χτύπησαν, το πλήγεσαν το πόδι, δεν ήταν συνηθισμένα τα πόδια του και το βγάζει λέει το παπούτσι. Τι να το κάνω, το δένει πίσω στη τηλιά εδώ που έχει το ράσο και κρέμοντα πίσω το παπούτσι. Πάει λέει να προσκυνήσει τον Πατριάρχη και πέφτει το παπούτσι μπροστά και χτυπάει το χέρι του Πατριάρχη. Δεν τον ένιωξε όμως τι θα πει ο Πατριάρχης. Αυτό το βιβλίο λοιπόν μπορείτε να το πάρετε, έχει πάρα πολλές φωτογραφίες και πάρα πολλά θαύματα και γεγονότα από τη ζωή του Παπαφώτη. Πιστεύω και βλέπω μπροστά ότι ο Παπαφώτης και ο γέροντάς του, ο πνευματικός του, ο οποίος πνευματικός του Παπαφώτη ποιος ήταν. Ήταν ο ίδιος που ήταν και του γέροντα Παΐσιου. Ο Παπατίχωνο Ρώσος. Ο Παπατίχωνο Ρώσος έβγαλε δύο τεράστιους Αγίους την εποχή μας. Τον Παπαφώτη και τον Άγιο Παΐσιο. Και νομίζω ότι και ο Παπατίχωνο και ο Παπαφώτης θα αγιοποιηθούν. Μπορεί και τη χρονιά που περπατάμε, σίγουρα την επόμενη χρονιά. Να πέσω τόσο όσο, δεν ξέρω. Και έχουμε πέρα στη Σαραγκίνα τη ζώνη που φορούσε στις λειτουργίες του και είχε έρθει και σας είχε κάνει Πάσχα εδώ στην Ενώρια ο Παπαφώτης.
είχε κάνει αναστάσιμη λειτουργία και λειτουργήσε κιόλας. Διότι είχε πνευματικό του παιδί τον Παπαφίλικο, τον Τραγάκη, που τον έχουμε τον τάφο του στη Σαρακίνα, που ήταν τόσα χρόνια εδώ ο παπάς σας, και ας το έπαιζε κι αυτός λίγο τρελούτσικος, είχε αγιοσύνη μέσα του ο Παπαφίλικος, μεγάλη αγιοσύνη. Και τα πίνει, βλέπουμε σιγά σιγά και τον Παπαφίλικο την αγιοσύνη. Τα ξέρεις, ε? Θέλω αυτό μια μέρα να τα πεις, να τα γράψω. Να τα γράψω ποτέ. Ναι, έτσι μπράβο. Εδώ το Παπαφίλικο ήμουν ένα διάστημα, δεν με θυμάστε λαϊκό, δεν είχα γένεια τότε, που ήμουν ψάλτης εδώ και στη Σαρακίνα. Πρόλαβα και τον Παπαφίλικο, πρόλαβα και τον Παπαστέριο στην ενδιάμεση των δύο ιερέων. Τώρα να πω δύο λόγια για τον Όσιο Δαβίδ της Θεσσαλονίκης. Διάβασα και ξαναδιάβασα τη ζωή του και τρελάθηκα. Τι να πω τώρα, υπάρχουν Άγιοι τελικά που έχουν ξεπεράσει όχι τα όρια, τα έχουν συντρίψει τα όρια της ανθρώπινης δυνατότητας. Όσιο Δαβίδ κατάγονταν από κάτω από τη Μεσοποταμία και όμως ήρθε. Δεν ξέρει ο βιογράφος του για ποιο λόγο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έγινε μοναχός και επειδή ήθελε, λέει, να πάρει πολύ προσευχή και να κάνει πολύ προσευχή και πολύ αγάπη, ανέβηκε για τρία χρόνια ολόκληρα πάνω σε ένα δέντρο και είπε, Θεέ μου, εγώ μέχρι να μου δώσεις προσευχή, να κάνω από την καρδιά μου, δεν θα κατεβώ από το δέντρο. Και περίμενε και περίμενε και περίμενε και περίμενε. Τρία χρόνια πάλευε. Και εμφανίζεται ο Άγγελος στο βράδυ μετά από τρία χρόνια και του λέει: φτάνει, κατέβα τώρα. Την πήρε στην προσευχή. Και έκανε μετά μέρα νύχτα η καρδιά του, έκανε προσευχή. Και έλαμπε, λέει. Και όταν λέει ο Ιουστινιανός, πήρε από εδώ, δέστε πού τον χρησιμοποίησε ο τόπος και πού τον χρησιμοποίησε η Εκκλησία και πού τον χρησιμοποίησε ο Θεός. Όταν λέει ο Ιουστινιανός, πήρε την έδρα από την Αρχιεπισκοπή εδώ της Θεσσαλονίκης, που ήταν η συμβασιλεύουσα, και την έδρα της περιοχής των Βαλκανίων σαν πρωτεύουσα, αλλά και σαν αρχιεπισκοπή και την πήγε στη Νέα Ιουστινιανή που ήταν στην περιοχή του Ελληνικού, γιατί ήταν η πατρίδα του από εκεί. Τι θα κάνουμε, λέει τώρα, πώς θα το πάμε τώρα ξανά οι κάτοικοι εδώ, και ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης σκέφτηκε να στείλει κάποιους να πάνε να παρακαλέσουν τον Πατριάρχη, τον Αυτοκράτορα να ξαναλλάξει την έδρα. Και τότε γίνονταν αυτά τα ανθρώπινα. Και μέσα σε αυτούς που έστειλα, έστειλα και τον Όσιο Δαβίδ. Και πήγε, λέει, Όσιος Δαβίδ και έλειπε ο Αυτοκράτορας. Και ήταν τόσο λαμπερός, τόσο Άγιος, που η Θεοδόρα συγκινήθηκε πάρα πολύ από τη ζωή του και από την παρουσία του. Και όταν μετά ήρθε ο Αυτοκράτορας, η ίδια η Θεοδόρα έπεισε τον Ιουστινιανό να ξαναλλάξει την έδρα. Την αλλάζει την έδρα, χαίρονται οι Θεσσαλονικείς πτώματα, και γυρίζει πίσω με το καράβι ο Όσιος να έρθει πάνω στον τόπο του και στο μοναστήρι του. Το οποίο μοναστήρι ήταν στην Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης, εκεί πάνω ψηλά στην παλιά πόλη. Αλλά πώς ο ίδιος όμως όταν έμαθε ότι του επιφυλάσσουν μεγάλη υποδοχή όλος ο λαός και θέλουν να τον προσκυνήσουν ως Άγιο, παρακάλεσε, λέει, τον Θεό
να πετάνε μέσα στο καράβι. Και κοιμήθη, λέει, στο καράβι και αντί να τον δεχτούν ζωντανό, τον υποδέχτηκαν ως Άγιον, αλλά είχε φύγει από τη ζωή. Το σκήνομά του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ο ναός του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι είναι το καμάρι της πόλης και δέστε πόση αγάπη και προσφορά είχε γι' αυτόν τον τόπο. Πολλοί είναι οι Άγιοι και της πόλεως και της Θεσσαλονίκης. Σήμερα δε η Εκκλησία μας τη δεύτερη Κυριακή του Μαρθαίου, δηλαδή με την επόμενη Κυριακή από τον Αγίον Πάντων, γιορτάζει όλους τους αγιοίτες Αγίους, όσους έζησαν και ασκήτευσαν στο Άγιον Όρος και είναι πάρα πολύ, μου έλεγε ένας γέροντας από το Άγιον Όρος, τι λέει κάνουμε, νομίζετε, πέντε Αγίους μόνο βγάζει το όρος. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Προφύριος, Άγιος Ιωσήφιος Ιχαστής, ο Άγιος Εφραίμ τώρα, ο Άγιος Δανίλ. Όχι, λέει, δεν είναι πέντε μόνο. Είναι δεκάδες, αλλά πολλούς Αγίους τους αφήνει στην αφάνεια ο Θεός. Μας εμφανίζει κάποιους από τη ζωή του μόνο. Και θα σας πω ένα γεγονός που το έζησα με τα παιδιά μου. Είχαμε πάει στο όρος και είχαμε μείνει στην Αγία Άμαλη. Το πρωί πήγαμε, λειτουργηθήκαμε στο κημητήριο της Αγίας Άμαλης. Εκεί που φυλάσσονται οι κάρες, τα κεφάλια, τα οστά από το κεφάλι, όλων των πατέρων που έζησαν. Τα έχουν φτιάξει σαν βιβλιοθήκες γύρω-γύρω από το οστεοφυλάκιο και έχουν εκεί. Και πάνω εδώ γράφουν ποιος ήταν ο καθένας. Ο πάτερ λοιπόν που ήταν εκεί, ο πατέρ Γεράσιμος, μας φέρνει τρεις να τους προσκυνήσουμε. Βλέπω εγώ με ενθουσιασμό ότι η μία έγραφε πάνω Παπασάβας ο Πνευματικός. Ωπα λέω, το ξέρω αυτό. Ο Παπασάβας ήταν το πρώτο αγιορείτικο βιβλίο που είχαν διαβάσει ως μαθητής. Μόλις τον πλησιάζουν, όχι μόνο εγώ και τα παιδιά και ο μοναχός, ευωδίαζε κάπως η Αγία Κάρα. Λέω, ήταν Άγιος μωρέ. Τελειώνουμε, πάμε, παίρνουμε πρωινό με τους πατέρες και φεύγουμε να πάμε να προσκυνήσουμε τα προσκυνήματα προς τα κάτω, προς την έρημο, τον Μικρά Γιάννα, τον Γεροθωμά, τον Ιμνογράφο, τον Γερογεράσιμο, τους Δανιλαίους και θα γυρίζαμε πίσω για να φάμε το μεσημέρι στο κελί του Μέναβη. Όταν πλησιάζαμε στην κορυφή που είναι από την Αγία Άννα, στη Μικρά Αγία Άννα που λένε αυτοί, έρχεται ο μικρός που πήγαινε πιο γρήγορα από εμάς, «Παπά, μικρός του, γιατί εδώ μυρίζει τόσο όμορφα?» «Όχι», λέω εγώ, «τι είναι αυτά πάλι, δεν θα πολύ αρέσουν αυτά γιατί τα φοβάμαι». Λέω, μπερδεύει και ο διάβολος καμιά φορά τις εμφανίσεις. Λέω, τι ευωδιάζει, παιδί μου, πλησιάζουν όλοι. Φοβερή ευωδία. Λέω, γιατί να είναι εδώ τώρα στο δρόμο. Και γυρίζω δίπλα και τι να δω. Το ερυπωμένο καλύβι από τον Παπασάβα που ζούσε εκεί. Όχι, λέω, αυτός είναι. Πλησιάζουμε προς το καλύβι, η ευωδία ήταν φοβερή. 10 λεπτά που καθίσαμε, η ευωδία αύξανε. Τελειώσαμε, προσκυνήσαμε, κάναμε το σταυρό. Ερείπιο το καλύβι, δεν κατοικεί τώρα κανένα. Φύγαμε. Όταν γυρίζαμε μετά από 4-5 ώρες, λέω, λες πάλι. Όχι, τίποτα. Ούτε τίποτα. Λέω, «Νάτος μωρέ, ο Άγιος μας είπε καλημέρα που τον προσκυνήσαμε, αλλά μας την επιβεβαίωσε την καλημέρα του στο σπίτι του, στο καλύβι του». Πολλές φορές λοιπόν στο όρος γίνονται γεγονότα
Πολλά είναι τα θαύματα, πολλοί είναι οι Άγιοι. Αν διαβάσετε όλες τις σύγχρονες αγιορείτικες μορφές, ωραία βιβλία και υπέροχα, θα δείτε ότι εκεί έχει πολλά από τα γεγονότα σύγχρονων ή και λίγο παλαιότερων αγίων του προηγούμενου αιώνα, στο όρος. Και είπαμε και σήμερα είναι πάλι η σύναξη όλων των Αγίων της Λέσβου, της νήσου Λέσβου, της Μυτιλήνης. Και επειδή γι' αυτό το έφερα το βιβλίο, όποιος θέλει να το πάρει, γιατί αυτός που μάζεψε τη ζωή και τα θαύματα όλων των Αγίων στη Λέσβο ήταν ο Παπαφώτης. Ο οποίος μαζί με αυτούς που γιορτάζουν σήμερα στη Λέσβο, γιορτάζει και αυτό. Γιορτάζει και ο Άγιος Λούκας που τον αγαπούσε πολύ. Και όταν ο Άγιος Λούκας εμφανίστηκε σε ανθρώπους και ζήτησε να του φτιάξουν την εκκλησία του, και ο ίδιος ο Παπαφώτης είχε πει ποια ήταν η ζωή, τα θαύματα και τα έργα και του Αγίου Λούκα και των υπολείπων Αγίων. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος και άλλοι Άγιοι που έζησαν στο νησί. Και έλεγε, ακούστε τώρα, για να δείτε πώς μιλάνε οι Άγιοι για όλους τους τόπους. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, άμα πάτε και σκάψετε, λέει, σε πολλά μέρη στην Λέσβο, στην Μυτιλήνη, είναι από κάτω γεμάτα λείψανα Αγίων. Διότι στη Μυτιλήνη πολλές φορές οι Τούρκοι έσπαξαν χριστιανούς και τους στάβανε για να τους εξαφανίσουν, γιατί μετά πηγαίναν και μολύναν και τους τάφους τους οι Τούρκοι από αυτούς που είχαν σκοτώσει. Και πήγαινε, λέει, σε διάφορα μέρη και μου τα άδειξαν όταν πήγα εκεί ο Παπαφώτης και έριχνε τρισάγια. Γιατί μου έριξε εδώ τρισάγια, του λέγανε, λέει, και από κάτω έχει θησαυρούς από Αγίου. Και έτσι ήταν και εκεί που πήγαν και βρήκαν 600 χρόνια και μετά τον Άγιο Ραφαήλ. Έτσι ήταν, από την Τουρκοκρατία ήταν ο Άγιος Ραφαήλ μάρτυρας. Και του λένε του Παπαφώτη, γιατί δεν τους βγάζουμε από εδώ. Γιατί μου είπε ο Γεροπορφύριος ότι αν τους βγάλουμε τώρα εμείς θα πετάξουν φωτιέ. Θα τους βγάλει ο Θεός όποτε Αυτός κρίνει. Τα ξέραν οι Άγιοι τι είχε από κάτω. Και ο Άγιος Πορφύριος δεν είχε πάει ποτέ στην Μυτιλήνη και όμως καθοδηγούσε τηλεφωνικά τον Παπαφώτη σε ποιο σημείο των βουνών εκεί της περιοχής να πάει να ρίξει χρυσάκια. Τα είπα αυτά τώρα. Μ' αρέσουν να διηγούμε για τους Αγίους, να διαβάζουμε τους Αγίους. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος, στην τράπεζα που τρώνε κάθε μεσημέρι και βράδυ, και εκείνο το μισάωρο που χρειάζεται να φάνε, δεν το ξοδεύουν μόνο για το φαΐ. Κάθεται ένας, όλοι τρώνε με ησυχία, και κάθεται ένας και ξεκινάει βίος του Αγίου Φωτίου του Διαχριστών Σαλού, ευλόγησον Πάτερ. Και αρχίζει ο Άγιος Τάδε, ο οποίος γεννήθηκε εκεί και έκανε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Κάθε μέρα διαβάζουν τον βίο του Αγίου. Γιατί, άμα δείτε τα ημερολόγια, οι Άγιοι δεν είναι 5, 6, 10, 100, 200. Οι Άγιοι είναι μυριάδες οι Άγιοι. Σήμερα που έχει αυτές τις συνάξεις των Αγίων, είναι εκατοντάδες οι Άγιοι. Σήμερα. Κι άλλοι αύριο, κι άλλοι μεθαύριο. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, και σας το έχω ξαναπεί και τελειώνει. Όταν, λέει, νιώθεις μόνος σου, όταν νιώθεις μόνος σου, φτιάξε φίλο σου έναν Άγιο. Και πώς γίνεται, ρε Γέροντα, να κάνουμε έναν Άγιο φίλο μας? Θα διαβάζεις, λέει, τη ζωή του και θα του λες, Άγιε Παΐσιε, κάνε με φίλο.
ξέρω. Άγιε Πορφύριε, κάνε με φίλο. Παπαφώτη, εγώ στον Παπαφώτη λέω να με κάνει φίλο. Μ' αρέσει πολύ. Τι τρελόσκα. Και θέλω να με κάνει πιο τρελό. Λοιπόν, κάνε με φίλο. Και ξέρετε, οι Άγιοι γίνονται φίλοι. Πήγαμε μια μέρα παιδιά να δουν το Ιεροπαΐσιο και ακούμε μέσα γυναίκα να μιλάει. Πού? Στο κέντρο του Αγίου Όρου. Μπούρου, μπούρου, μιλούσε ο γέροντας. Μπούρου, μπούρου, ακουγόταν μια γυναίκα που μιλούσε. Όπα λέει, ο ένας από την παρέα, δεν φεύγω τώρα. Εγώ θέλω να δω τι γίνεται. Πού φεύγει η γυναίκα εδώ στο κελί του γέροντα. Περνάει η ώρα, αφήσαμε αυτή στο νήσιο, περίμενα, περίμενα, περίμενα. Ανοίγει η πόρτα, βγαίνει ο γέροντας, του λέει, αφού παίρνω την ευχή, του λέει ένας, γέροντα, τώρα θα μου κάνεις εξήγηση, εγώ μπερδεύτηκα με σένα. Του λέει, τι παιδί μου, τι γυναίκα είχες μέσα και μιλούσε. Έσκυψε ο γέροντας, δεν είπε τίποτα. Γέροντα θα μου πει. Τίποτα ο γέροντας. Γέροντα θα μου πεις, δεν γίνεται να μην μου πεις. Τίποτα ο γέροντας. Αφού το παιδί επέμενε, του λέει, έλα βρε παιδάκι, έρχεται η φίλη μου. Ποια είναι η φίλη σου, βρε γέροντα. Η ευθυμούλα μου είναι. Και τι γέροντα έρχεται. Όταν είμαι πολύ κουρασμένος, πολύ στενοχωρημένος, πολύ πικραμένος, πολύ βασανισμένος, έρχεται και μου κάνει παρέα. Πήραν θάρρα στα παιδιά. Γέροντα. Έρχονται κι άλλοι Άγιοι. Έρχονται, βρε παιδί μου, έρχονται σε μένα το ταλέντο. Τι να πω. Ποιοι έρχονται, γέροντα. Να, βρε παιδί μου, εκείνος ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, που δέχτηκε τον Χριστό μωρό, βρέφο. Αλλά πάει να μ' ακουμπήσει και μου κάνω πίσω. Του λέει, γιατί γέρω να κάνεις πίσω, δεν θέλεις να σε ακουμπήσει ο Άγιος. Τι να μ' ακουμπήσει, βρε παιδί μου, εμένα. Με αυτά του τα χέρια αυτό. Έπιασε το Χριστούλη μικρό. Τι να ακουμπήσει εμένα. Και ποιος άλλος θα έρχεται, γέροντα. Ντρέπομαι να σας πω, λέει, ποιος άλλος πιάνει έρχεται. Ποια έρχεται, βρε γέροντα. Να μου έρχεται εκείνη που γέννησε το Χριστό, η Παναγιά μου. Ντρέπομαι, θέλω να τη διώξω, αλλά και πάλι και να ντρέπω και χαίρομαι που έρχεται. Και πώς μοιάζει γέροντα η Παναγία. Να παιδί μου, σαν την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Ακριβώς έτσι είναι η Παναγιά. Γι' αυτό και εμείς πήραμε την απόφαση εδώ έξω να τη ζωγραφίσουμε την Ιεροσολυμίτισσα για να βλέπουμε την όψη της Παναγιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και για τις ευχές που μου δώσατε για το παιδί μου που πάντρεψα και να ζητήσω μια μεγάλη συγχώρεση που δεν σας κάλεσα όλους, αλλά το παιδί μου, τα παιδιά μου, μου ζήτησαν, παπά, επειδή εσύ, αν σ' αφήσουμε ελεύθερο, θα μας μαζέψεις 5-10 χιλιάδες κόσμο και εμείς τι να κάνουμε, θα χαθούμε εκεί μέσα. Γι' αυτό εγώ σας κουβάλαγα στην καρδιά μου, αλλά συγχωρέστε μου που ήμασταν μόνο η οικογένεια και κάναμε τον καλό. Να είστε καλά και στα δικά σας παιδιά και να φορήσετε. Και στα δικά σας παιδιά και να φορήσετε. Ευχαριστώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Τώρα, λίγο να το προσέξετε. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά στις 11 έχω εδώ βάφτιση δίπλα. Βαφτίζω δίπλα. Θα πάω στα μνήματα ένα λεπτό να κάνω μισάγιο, που είναι σήμερα το μνημόσυνο. Θα κάνω την βάφτιση στις 11, το ενδιάμεσο, ό,τι χρόνο έχουμε,
από ένα λεπτό καθένα, θα σας τον χαρίσω. Γιατί μετά από άλλες δύο βαφτίσεις απέναντι, τι νομίζετε, μωρέ, το χωριό είναι χαμένο και κρυμμένο, το βρήκανε κάποιοι και έρχονται και βαφτίζουν και παντρεύονται.